Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε θα είναι εδώ ισχυρός από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε αυτό να αγωνιστεί και να το αποτρέψει. Μας διχάζει εδώ μέσα ο Νίκος Φίλης, ο Νίκος Βούτσης, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Πάνος Κουρλέτης και πάρα πολλοί άλλοι. Σύντροφε, δεν υποκαθιστά τη δουλειά του Προεδρείου. Τι έγινε? Και εμείς έχεις το λόγο. Παρακαλώ, ησυχία. Τα όσα συνέβησαν χθες σε αυτήν εδώ την αίθουσα δείχνουν πως κάτι πολύ στραβό συμβαίνει στο κόμμα μας. Αποδοκιμασίες ομιλητών την ώρα που διατύπωναν τη σκέψη τους. Λυπάμαι πάρα πολύ που θα το πω, αλλά τα όσα ανατριχιαστικά συνέβησαν πριν από λίγο, που συνέβησαν χθες, θυμίζουν άλλους χώρους, άλλες εποχές. Πόσο συμβατή με τη συγκεκριμένη έκκληση του σύντροφου Προέδρου είναι χαρακτηρισμοί όπως κομματική μπράβη και βαρύδια? Πόσο συντροφικές είναι οι ύβρις με ηλικιακά ή σωματοτυπικά χαρακτηριστικά, οι οποίες δυστυχώς είχαν την τιμητική τους καθ' όλη τη διάρκεια του προσυνεδριακού μας διαλόγου? Εκεί είμαι εργαζόμενη στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Και ενώ είχαμε όλες τις υποσχέσεις ότι το ναυπηγείο θα παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, θα γίνει δηλαδή κρατικό, δυστυχώς, όταν οι προτάσεις μας αυτές λέγονταν σε κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μόνο που δεν έπεφταν από την καρέκλα από τα γέλια και μας έλεγαν ότι τώρα αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται, συνάδελφοι. Είμαστε κυβέρνηση τώρα. Αυτά αλλάξαν.